Παρεμβάσεις που ξεκινούν από τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και το σημάσμα του συστήματος υγείας και φτάνουν στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την επιβολή νέων φορολογικών βαρών, περιλαμβάνει πέμπτη επικαιροποίηση του μνημονίου, η οποία θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα για το νέο μνημόνιο και τα μέτρα που θα συνοδεύουν τη νέα δανειακή σύμβαση. Για το δημόσιο είχε αναλυφθεί μεταξύ άλλων η δέσμευση για την εκπόνηση μεσοπρόθεσμου σχεδίου για το προσωπικό με βάση τον κανόνα προς 5, για ενίσχυση της εφεδρείας το 2012, για αλλαγή του νέου βαθμολογίου εφόσον διαπιστωθεί αύξηση του μισθολογικού κόστους, αλλά και για αύξηση κατά τουλάχιστον 25% σε τιμολόγια ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΔΕΚΟ έως το πρώτο τρίμηνο του 2013. Για το σύστημα υγείας, με στόχο τη δραστική μείωση των σχετικών δαπανών, προβλέπεται μεταξύ άλλων η μείωση κατά 50% του διοικητικού προσωπικού και κατά 25% των γιατρών του νέου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας. Ενώ κομβική σημασία χαρακτηρίζεται η μείωση κατά 10% στο κόστος των νοσοκομείων το 2011 και κατά 5% επιπλέον το 2012. Όσον αφορά δε στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, η κυβέρνηση ανέλαβε δέσμευση για τριμερή συμφωνία με εργοδότες και συνδικάτα για όλες τις παραμέτρους της αγοράς εργασίας, ενώ συν της άλλης τίθενται ποσοτικοί στόχοι ελέγχων για τη μαύρη εργασία την ώρα που θα εφαρμόζεται πιλωτικά σε 100 επιχειρήσεις η κάρτα εργασίας. Με τα μνημόνια διαρκείας που φέρνουν, στείνουν νέα σφαγεία για το εισόδημα και τα δικαιώματα των μισθωτών, των αυτοαπασχολουμένων και των συνταξιούχων. Εδώ και τώρα χρειάζεται να υψωθεί στους χώρους δουλειάς και στις συνοικίες πανεργατικό παλαϊκό μέτωπο παρεμπόδισης και αντεπίθεσης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τις αναγκαίες ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία. Δικαιωθήκαμε όταν λέγαμε ότι όσο πιο πολλά εισπρακτικά μέτρα πάρετε, τόσο χειρότερα θα πηγαίνει η οικονομία, διότι είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Και φίλοι, σήμερα είναι η ώρα να τις απαντήσουμε. Επιτέλους πρέπει να τελειώνετε. Τελειώνετε ως προστακτική, δηλαδή μην το κουράζετε άλλο, δεν πείσετε κανένα, μην παριστάνετε ότι έχετε απαντήσει στην κρίση που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε, αλλά και τελειώνετε ως απλή διαπίστωση. Έχετε τελειώσει. Στο πεδίο της φορολογίας, πέρα από την πρόβλεψη για την επιβολή μόνιμου τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, που τέθηκε ως προαπαιτούμενο για την έκτη δόση, το επικαιροποιημένο μνημόνιο, όπως αναφέρει η κυριακάτικη ελευθεροτυπία, θέτει ως προτεραιότητα τον περιορισμό της παραοικονομίας. Ειδικότερα, σε πρώτη φάση, ζητείται από την Τρόικα ένταση των ελέγχων σε μεγάλους φορολογούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει ως στόχο την απλοποίηση του συστήματος, την κατάργηση εξαιρέσεων απαλλαγών, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω και της εφαρμογής του καθολικού ποθονέσχες. Όσον αφορά στα κλειστά επαγγέλματα, με δεδομένο ότι ως τώρα παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ελλιπείς, απαιτείται μείωση των ελάχιστων αμοιβών των συμβολογράφων και των εξόδων παράστασης των δικηγόρων, η εφαρμογή των κανόνων για τη δημιουργία δικηγορικών εταιριών, η κατάργηση της δυνατότητας παρέμβασης του ΤΕΕ για χαμηλές αμοιβές, ενώ για πρώτη φορά ζητείται η άρση των περιορισμών στον αριθμό και στην αξία των αδειών ταξί.